πρώτους έτσι, με κράνη και φορούσαν και είχαν και λουριά από κάτω, δεν τα είχαμε ξαναδεί εμείς. Και μας έκαναν, εμένα μου έκαναν πολύ εντύπωση. Και κατεβήκανε στους αμυλοκήπους και εκεί παρέδωσαν την Αθήνα. 25 δράμια, 25 δράμια. Η ΠΦΕΠ, το ψωμίο που μπορούσε να αγοράσει κανείς από τους φούρνους ήταν 25 δράμια. Καταλαβαίνετε, ήταν ένα φετάκι τόσο δηλαδή. Και θυμάμαι σαν με τώρα, πήγαινα στο φούρνο να πάρω τη μερίδα της οικογένειας, αρχές ακόμα. Και συνάντησα έναν άνθρωπο ο οποίος κράταγε ένα καρβέλι με το χέρι του. Έτσι το χάιδε. Και έλεγε ψωμάκι. Έβγαινες από το σπίτι σου το πρωί και θα βρίσκες τουλάχιστον 4-5 πτώματα στον δρόμο. Ο Παγιώργης ήταν 4 αδέρφια. Ο μεγάλος, 4 αδέρφια και 2 κοπέλες. Ξεκίνησαν σαν μια ομάδα εθνική, ας πούμε, εθνικής αντίστασης κι αυτή. Αλλά κατέληξαν να συνεργαστούν με τον Γερμανό και να βάλουν και γερμανικές στολές στο τέλος. Ερχόταν ο Γερμανός και έλεγε «Νίξ, Νίξ, στρατηγός», αλλιώς το έλεγε «Παπαζός». Εδώ στο Παγκράτη δεν χρειαζόταν ένα, ούτε τα τάγματα ασφαλείας ούτε η αστυνομία. Ο Παπαζός ήταν ο στρατηγός, ο αξιωματικός των Γερμανών. Σκαλίζοντας τις πτυχές της ιστορίας, κάνει το άφαντο φανερό. Και αυτό είναι το σημαντικό αυτής της παραγωγής. Τα συγχαρητήρια και από εμάς για αυτή την παραγωγή και θέλω να κλείσω αυτή την ομιλία, όχι με ευχολόγια, 21 Ιανουαρίου και έχουμε χορτάσει από ευχολόγια, με μια προσμονή, αυτό το χρόνο εδώ πέρα που θα κυλήσει, η αγωνιστικότητά μας να είναι τέτοια και να διεκδικήσουμε αυτό που μας αναλογούν. Και ξέρετε, μελετώντας την ιστορία με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με τη συλλογική μνήμη που είδα να αναφέρεται στην αρχή, δηλαδή ταινίες τεκμηρίωσης της συλλογικής μνήμης, νομίζω καταλαβαίνουμε ποιο είναι αυτό που μας αναλογεί. Ευχαριστώ. Με την επαγγελματική μου ιδιότητα ως ιστορικός, γι' αυτό το πραγματικά εξαιρετικό ντοκιμαντέρ. Μέσα από τις 14 αφηγήσεις ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα, όχι ως απλοί θεατές, αλλά ανθρώπων που πήραν ενεργά μέρος στην αντίσταση του λαού μας, στην Αθήνα, την περίοδο της κατοχής, ξεδιλύγεται μπροστά μας ένα πανόραμα αυτής της περίοδου. Μιας περίοδου που αρχίζει με την γερμανική εισβολή στην πρωτεύουσα, εκεί που διαδραματίζονται τα γεγονότα του ντοκιμαντέρ, και συνεχίζει μέχρι την απελευθέρωση και τα Δεκεμβριανά. Εκεί παρατηρούμε στιγμές μιας άγριας καταστολής από την μεριά των κατακτητών. Μια καταστολή η οποία εκφράζεται με διάφορους τρόπους, αρχίζοντας από την πείνα της κατοχής, μια πείνα που έπληται όλα τα φτωχότερα στρώματα, αλλά και τα μεσαία στρώματα της πόλης, των πόλεων και λιγότερο την Ήπεθρο. Και συνεχίζει με καταστολή που εκφράζεται μέσω της επιστράτευσης, μέσω των μπλόκων, μέσω των συλλήψεων, των μαζικών εκτελέσεων, όπως των 200 στην Κεσαριανή, αλλά και άλλων πολλών. Μια καταστολή στην οποία συνδράμουν και Έλληνες. Στις συνεντεύξεις που πήραμε, σταματήσαμε στα Δεκεμβριανά. Θεωρήσαμε σε εκείνη την περίοδο, σε εκείνη τη φάση, ότι δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε το υλικό. Και οι συνεντεύξεις, καλώς ή κακώς, τελειώσανε τότε. Δηλαδή, εμείς μας ενδιέφερε να φτάσουμε στην απελευθέρωση και να πιάσουμε λίγο τα Δεκεμβριανά, που είναι ουσιαστικά εισαγωγή στον εμφύλιο. Δεν έχουμε προχωρήσει πιο πέρα. Θα έπρεπε να βρούμε επίσης διαφορετικούς ανθρώπους, άλλους ανθρώπους. Ενώ είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε αυτούς τους 14 αγωνιστές, είχαμε την ατυχία να μην γνωρίσουμε χιλιάδες άλλους. Γιατί εμείς το ξεκινήσαμε το 2015, το τελειώσαμε το 2018, που σημαίνει ότι
Οι άνθρωποι αυτοί ήταν από 91 και πάνω, όσους βλέπετε. Δηλαδή και ο Μάνος Ζαχαρίας που φαίνεται πάρα πολύ νέος, μάλιστα είναι γεννηθής του 1922. Είναι όλοι τόσο μεγάλοι. Επομένως μιλάμε ότι πλέον κάποιοι ζούνε, είναι 95 χρονών, είναι 96 χρονών. Επομένως αυτό το οποίο είχαμε πρόβλημα είναι ότι για να βρούμε άλλες μαρτυρίες έπρεπε να βρούμε άλλους ανθρώπους οι οποίοι με τον καιρό μας έχουν αφήσει, δυστυχώς. Αν είχαμε ξεκινήσει την έρευνα κάποια χρόνια πιο πριν, θα είχαμε αυτές τις δυνατότητες, αλλά δυστυχώς δεν το κάναμε.